Αγαπητοί φίλοι, φίλες και φίλοι και όσοι ακούτε την εκπομπή μας, χαίρετε με αυτή τη χαρά που δεν τελειώνει, όπως έχουμε πει, γιατί υπάρχει και αυτή η χαρά, μην το ξεχνάμε. Και είναι η χαρά που μας δίνει η πίστη. Σήμερα θα μιλήσουμε για τρεις εχθρούς, ουσιαστικά, της ψυχής. Εκτός από τους εξωτερικούς εχθρούς που ξέρουμε, που ακούμε κάθε μέρα στις ειδήσεις και το ένα και το άλλο, οι γείτονές μας μας εχθρεύονται και όλα αυτά, γνωστά πράγματα, έχουμε και τρεις πνευματικούς εχθρούς. Ο ένας είναι η σάρκα, ο ίδιος ο εαυτός, που μας ρίχνει σε πολλές περιπέτειες. Ο δεύτερος είναι ο κόσμος, δηλαδή ο μακριά του Θεού κόσμος, αυτό λέμε κόσμο συνήθως, αυτός που είναι μακριά από το Θεό, οι κοσμικοί, οι άνθρωποι που δεν ενδιαφέρονται για τα πνευματικά, ας το πούμε έτσι. Και ο διάβολος. Γιατί υπάρχει ο διάβολος, λέει κάποιος φίλος με ρώτησε. Και λέει υπάρχει ο διάβολος για να μπορεί ο άνθρωπος να τον νικάει και να ξεκαθαρίζει αν πραγματικά είναι του Θεού ή δεν είναι. Είναι και αυτό ένα κριτήριο. Ο διάβολος τη δουλειά του κάνει. Συκοφαντεί το Θεό στον άνθρωπο με χίλια τόσα πράγματα που λέει. Δεν υπάρχει Χριστός, μου λέει ο άλλος. Μωάμεθ υπάρχει. Κρίσνα υπάρχει. Χάρε Κρίσνα που λέγανε παλιά. Βούδας υπάρχει. Λαοτσέ υπάρχει. Όλοι αυτοί υπάρχουν. Ο Χριστός μόνο δεν υπάρχει. Εκεί φτάσαμε. Να αμφισβητούμε την ύπαρξη του Χριστού. Ξέρετε τι είπα. Γιατί οι Εβραίοι, οι οποίοι αντιπάθησαν τον Χριστό, δεν μιλάω γενικά για όλους τους Εβραίους, υπάρχουν και καλοί Εβραίοι, υπάρχουν και κακοί Εβραίοι, υπάρχουν όλα. Αυτοί όμως που είναι εναντίον του χριστιανισμού και δεν θέλουν τον Χριστό, είπαν ότι δεν υπάρχει. Οι Εβραίοι όμως δεν μπορούσαν να το κρύψουν ότι δεν υπάρχει. Είναι η ιστορία των, διαπλέκεται με την ιστορία των Εβραίων ο Χριστός. Οι Ρωμαίοι, η Σταύρωση, όλα αυτά είναι γεγονότα τα οποία δεν αμφισβητούν οι ίδιοι οι Εβραίοι ιστορικοί γράφουν. Όπως είναι ο Ιώσυπος, όπως είναι ο Τάκητος, ο Σεωτώνιος κλπ. Που μιλάνε για τον Χριστό. Ιστορικό πρόσωπο. Αλλά άστο αυτό. Έχει γραφτεί και ένα βιβλίο που λέγεται Το Λερόδ Γεσούα. Η ζωή, ας πούμε, του Χριστού. Γεσούα ή Γεσουά, κατά άλλους, είναι το Ιουδαϊκό όνομα του Χριστού. Ιησούς είναι το ελληνοποιημένο όνομα, αυτό που εμείς έχουμε και αυτό εμείς πιστεύουμε. Γιατί μην ξεχνάμε ότι την εποχή του Χριστού υπήρχε η ελληνική γλώσσα. Και ο Χριστός όταν είδε τους Έλληνες είπε «Ελήλθε η ώρα να δοξαστώ». Ήλθε η ώρα να δοξαστώ. Όχι μέσω ημών των Ιουδαίων, αλλά μέσω των Ελλήνων. Μην τα ξεχνάμε αυτά. Είναι και γραμμένα στα Ευαγγέλια. Όταν ήρθαν οι Έλληνες, λέει, ζητήσαν από τον Θωμά και από τον Ανδρέα, ελληνικό όνομα, και Θωμάς και Φίλιππος, ελληνικά ονόματα, να τους συστήσουν στο Χριστό. Και πήγανε στο Χριστό αυτοί και λέει, «Κύριε, κάποιοι Έλληνες ζητούν να σε βρουν». Διαβάστε το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Και είπε ο Χριστός εκεί, αν δεν είναι στον Ματθαίο, θα είναι στον Ιωάννη. Εντάξει, αυτά τα πράγματα τώρα, λόγω μνήμης και αυτά, υπάρχει όμως αυτό, σίγουρα, σας λέω.
Χριστός είπε «Ελήλθε η ώρα για να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου», και εννοούσε τον εαυτό του. Μέσω ποιον δοξάστηκε ο Χριστός? Μέσω των Εβραίων, μέσω των Ρωμαίων, μέσω των Γάλλων, των Αγγλογάλλων, των Ισπανών κλπ? Όχι. Ο Χριστός δοξάστηκε μέσω των Ελλήνων. Οι Έλληνες αγκάλιασαν τον Χριστό γιατί είχαν ίδιο πνεύμα με τον χριστιανισμό. Είχαν τους προτεργάτες του χριστιανισμού προ Χριστού. Είχαν έναν Πλάτων, έναν Αριστοτέλη, έναν Σοκράτη, έναν Ισοκράτη και πολλούς άλλους, οι οποίοι τι είπαν εν ολίγης? Θα έρθει ο ουράνιος άνθρωπος, θα έρθει, λέει ο Σοκράτης, κάποιος πολύ φίλος του Θεού, από την οικογένεια του Θεού, κάπως είπε, πολύ δικός του, λέει, άνθρωπος, ο οποίος θα μας εξηγήσει, του λέει, πώς να προσευχόμαστε και τι να κάνουμε στη ζωή μας. Είχαν προετοιμάσει το έδαφος οι Έλληνες. Τι περίεργο, αφού οι προφητείες των Εβραίων εκεί ήταν ζωντανές και τον περιγράφουν. Ένα άλλο Ευαγγέλιο γράφεται μόνο από τις προφητείες, τις προ-Χριστού προφητείες, πριν έρθει ο Χριστός. Αν πάρουμε κομμάτι, στην Καινή Διαθήκη υπάρχουν πολλές προφητείες που είναι από την Παλαιά Διαθήκη. Ο Τρεμπέλας, στο βιβλίο του Τρεμπέλα, δηλαδή, που έχει και το αρχαίο κείμενο του Ευαγγελίου, αλλά έχει και τις δικές του προσθήκες δίπλα για να κάνουμε μια σύγκριση. Έχει το κείμενο του Ευαγγελίου που εκεί υπάρχουν οι προφητείες με μαύρα γραμματάκια. Πάρετε τον Τρεμπέλα και να το δείτε. Προφητεύτηκε το μέρος που γεννήθηκε ο Χριστός. Όταν πήγαν οι τρεις μάγοι, που δεν ήταν μάγοι αλλά ήταν επιστήμονες αναζητητές, αυτοί ήταν προσήλυτοι στον Ιουδαϊσμό, αλλά έψαχναν να βρουν τον Μεσσία. Και τον ευρήκαν αυτοί. Τους έδωσε ο Θεός σε αυτούς φώτιση να τον ευρούν. Όχι στους Εβραίους. Σε αυτούς τους ανθρώπους που ήρθαν από Ανατολής. Λένε ότι είναι Πέρσες. Τρεις μάγοι εκ της Περσίας έρχονται, λέει το ποιηματάκι αυτό, μοιράζουν τα δώρα. Και ξέρετε ότι, να μην ξεφύγουμε και από το θέμα, όταν ήρθανε οι Πέρσες και πήγαν στην Κωνσταντινούπολη, έριξαν πολλά κτίρια, έκαψαν και δίωσαν την πόλη. Αλλά όταν έφτασαν εκεί που γεννήθηκε ο Χριστός, από πάνω είδανε μια μετόπη, η οποία τι είχε? Είχε ζωγραφισμένους τους Πέρσες μάγους. Και λένε αυτοί, στοπ, εδώ είναι δικιά μας ιστορία, λέει. Τους βλέπετε, οι προπάτορές μας είναι εδώ. Δεν θα πειράξουμε τον ναό αυτό. Και έτσι δεν έκαψαν τον ναό στην πόλη που γεννήθηκε ο Χριστός. Ιστορικά πράγματα. Όταν ήρθαν λοιπόν οι Έλληνες, τότε μίλησε ο Χριστός με τα καλύτερα λόγια. Μέσω αυτών θα δοξαστώ. Έγινε. 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 Πόσοι από τους Αποστόλους ήρθαν στην Ελλάδα? Αρκετοί. Και τότε μην νόμιζω ότι ήταν η Ελλάδα, η Πελοπόννησο και στερά η Ελλάδα. Ήταν η Έφεσος, ήταν η Νότιος Ιταλία, εκεί που πήγαν οι Απόστολοι. Και εδώ ήρθανε. Και στην Πάτρα πήγανε. Στην Αχαΐα πήγανε. Δεν πήγε ο Ανδρέας στην Αχαΐα? Εκεί ακριβώς που έχουμε τον Περικαλή Ναό του Αγίου Ανδρέου, σας προτείνω να πάτε να τον δείτε τον ναό αυτό. Πόσο όμορφος είναι ο ναός του Αγίου Ανδρέα στην Πάτρα. Ήρθανε λοιπόν και εδώ οι Απόστολοι. Κορυφαίος, πασίγνωστος, ο Απόστολος Παύλος.
οποίος γύρισε όλη την Αχαΐα, όλη τη Μακεδονία, ήρθε και στην Αθήνα, έμεινε στην Κόρινθο 2 χρόνια και έκανε περιοδίες σε πόλεις της Ελλάδος, στους Φιλίππους. Να μην πούμε για την Αντιόχεια που έκατσε πάρα πολλά χρόνια εκεί, γιατί η Αντιόχεια ήταν ελληνική πόλη. Τι θα πει Αντιόχεια? Η πόλη του Αντίοχου. Ποιος ήταν ο Αντίοχος? Ένας στρατηγός του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ο Πτολεμαίος, ο Αντίοχος και πολλοί άλλοι, οι οποίοι άλλοι ήταν στην Ασία, άλλοι ήταν στην Αίγυπτο και άλλοι ήταν στην Ελλάδα. Αλλά δεν είναι μόνο η Αντιόχεια, όλες οι παραλιακές πόλεις που υπάρχουν σήμερα στην Τουρκία και έχουν αλλάξει τα ονόματα οι Τούρκοι, τα θέατρα τους γράφουν ελληνικά στοιχεία. Και μη παραλιακές πόλεις. Στην Αποκάλυψη μέσα έχουμε 7 πόλεις που ήταν ελληνικές. Και συμβούλεψε ο ίδιος ο Χριστός σε όραμα τον Άγιο Ιωάννη και του λέει πήγαινε και γράψε αυτές τις πόλεις. Κοιτάξτε την Αποκάλυψη πώς αρχίζει. Με τις 7 ελληνικές πόλεις. Τη Μίλητο, την Αντιόχεια, την 7. Ας μην προσπαθήσουμε τώρα για να συνεχίσουμε. Αυτά είναι στην Αποκάλυψη, στο πρώτο μέρος της Αποκαλύψεως είναι εκεί, 7 πόλεις εκεί. Η Σμύρνη, η Πέργαμος κλπ. Λοιπόν, είναι ιστορικά πράγματα αυτά. Και μην ακούτε τις κακόγλωσσες που λένε δεν υπήρχαν αυτά και τα μεγαλοποιήσαν ή τα κάνανε οι παπάδες. Ένας μου λέει ότι τα γράψαν οι παπάδες, λέει αυτά. Ποιοι παπάδες τα γράψαν? Ποιοι γράψαν την Καινή Διαθήκη? 5 κυρίως άνθρωποι. Εκτός ένα από τον Απόστολο Παύλο που έγραψε τις επιστολές, οι άλλοι γράψαν τα Ευαγγέλια. Ευαγγέλια και επιστολές τι είναι? Γραπτά μέσα στην Καινή Διαθήκη. Βιβλία της Καινής Διαθήκης. Ο Ματθαίος, ο Μάρκος, ο Λουκάς και ο Ιωάννης. 4. Ξέρετε πολλά βιβλία είναι γραμμένα από 5, 6, 7 ανθρώπους. Μην βάλουμε μετά και τις επιστολές του Ιακώβου και όλα αυτά και συμπληρώσουμε καμιά 8, 10 άτομα μέσα στην Καινή Διαθήκη. Αλλά εγώ σας λέω στους 5. Που ήταν εκεί πιο πολυγραφότατο στην Καινή Διαθήκη, να ξέρετε, βραχία κεφαλή, δηλαδή ένας με τον άλλον, είναι ο Απόστολος Παύλος που γράφει τις επιστολές του, πολλές επιστολές, και ο Έλληνας Λουκάς από τη Δαμασκό, ελληνική πόλη της Συρίας, η Συρία ήταν ελληνική, ο γιατρός, ο αγαπητός, ο Λουκάς, λέει ο Απόστολος Παύλος. Ο Λουκάς έγραψε ιστορικά πράγματα στο Ευαγγέλιο. Τοποθέτησε τους ηγεμόνες. Ποιοι ήρθαν σε επαφή με τα πρόσωπα τα Άγια. Ποιοι ήρθαν σε επαφή με τον Απόστολο Παύλο. Ποιοι ήταν επί Χριστού για τον Πιλάτο, για τον Άννα, τον Καϊάφα και τους άλλους Φαρισαίους, ονομάζει αρκετούς Φαρισαίους κλπ. Αυτοί ήταν υπαρκτά πρόσωπα. Δεν μπορούν να τα βγάλουν έξω από την ιστορία αυτά. Γιατί υπάρχουν στοιχεία που τα υπάρχουν στοιχεία τα οποία τα καρφώνουν μέσα στην ιστορία. Και δεν μπορεί κανένα να τα αποκαθιλώσει, να τα βγάλει. Γιατί είναι γραμμένα ιστορικά σε πάρα πολλά βιβλία. Όλων των εποχών, όλων των ιστορικών, όλων των εθνών. Να πηγαίνετε, προσέξτε, να πηγαίνετε πάντοτε στις πηγές. Είπε κάποιος κάποια ανοησία. Πού την άκουσες αυτή, ναι? Στο ίντερνετ, μάλιστα. Τη διασταύρωση, ξέρεις αν είναι, υπάρχει, δεν υπάρχει αυτή η πληροφορία.
Πολλοί λένε ο Χριστός είναι Έλληνας, λέει. Αυτό δεν είχε ξαναυπωθεί τώρα, τον 20ο αιώνα υπόθηκε. Γιατί λέει ότι οι κουτόφραγοι χαλάσαν την πιάτσα, μετά τη Γαλλική Επανάσταση ξεσαλώσανε όλοι οι λήθοι φιλόσοφοι του κόσμου και γράψανε ότι τους κατέβηκε. Γράψανε ότι ο άνθρωπος κατάγεται από τον πίθηκο. Πότε το γράψανε αυτό? Το 1830 γράφτηκε. Γιατί γράφτηκε τότε και δεν είχε γραφτεί 1830 χρόνια και προ Χριστού, 3.000 χρόνια, γιατί δεν είχε γραφτεί αυτό? Γιατί όποιος το έλεγε θα τον επέρανε με τις πέτρες. Θα του πετάγανε λεμόνια στο κεφάλι, λεμονόκουπες. Είναι τόσο κραυγαλαίο και ηλίθιο αυτό που δεν στέκει και τώρα το έχουν κάνει νόμο. Άμα πεις ότι ο άνθρωπος έγινε στον παράδεισο, όπως το λέει, έγραφε, όχι. Ένας μου είπε, λέει, ο άνθρωπος, λέει, ήρθε από άλλο πλανήτη. Από άλλο πλανήτη. Και είναι απάντηση στο πώς έγινε ο άνθρωπος, επειδή ήρθε από άλλο πλανήτη. Εκεί στον άλλο πλανήτη ποιος τον έφτιαξε? Για ελάτε οι σοφοί να μας απαντήσετε σε αυτές τις ερωτήσεις. Στέκουνε αυτά που λένε? Χιλιάδες πληροφορίες παίρνει ο άνθρωπος, οι οποίοι είναι, δεν στέκουνε πουθενά. Λίγο μυαλό. Χάθηκε. Λίγο. Λίγη διανόηση. Λίγο μυαλό. Λίγο να σκέφτεται ο άνθρωπος και να εξετάζει αυτές τις πληροφορίες. Πού το διάβασες αυτό? Τρεις κατακλυσμοί, μου λέει ένας, έγινανε. Λέω, πού γράφεται αυτό? Λέει, σε ένα βιβλίο. Α, ένα βιβλίο. Να σου γράψω εγώ ένα βιβλίο που να έχει 500 κατακλυσμούς. Βάλε όσους θέλεις. Δεν έχουμε πρόβλημα να γράψουμε ένα βιβλίο και να γράφει οτιδήποτε. Το θέμα είναι αν αυτά που γράφει στέκουνε. Αν υπάρχουν, αν είναι όντως ιστορικά διασταυρωμένα πράγματα, σωστά πράγματα. Βέβαια, το πιο ανίκητο πράγμα είναι η ηλιθιότητα, να έχει την πρόσφυση σας. Δεν μπορείς να πεις σε έναν ηλίθιο ότι είναι αλλιώς τα πράγματα, να σου πει αυτά είναι, τα ξέρω εγώ καλά. Ο ηλίθιος είναι ο πιο αμετάπιστος καθηγητής του κόσμου. Σκοτώνει. Η ηλιθιότητα σκοτώνει. Δεν μπορεί να τα βάλει με τον ηλίθιο. Και τον πεισματάρι βέβαια. Και τον απληροφόρητο ή τον ημιμαθή. Δεν μπορεί να τα βάλει. Του λες, πού τα είδες αυτά τα πράγματα που λες? Α, λέει, τα διάβασα. Κάποτε βγαίνανε και σατυρικές εφημερίδες και γράφανε ό,τι θέλανε. Εκεί τα διάβασες. Να ξέρουμε δηλαδή πού βρισκόμαστε και τι διαβάζουμε. Ας επανέλθουμε λοιπόν. Είπαμε για τη σάρκα, τον κόσμο και τον διάβολο. Ποια είναι η λύση? Πρώτα απ' όλα, μια αληθινή εξομολόγηση χωρίς ντροπή. Θα μας απαλλάξει από πολλά ζητήματα τα οποία θέλουμε να τα λύσουμε. Όταν πλησιάζουμε δηλαδή στην τράπεζα της ζωής, του άρτου και του ίνου του Κυρίου και λέμε ως αναευλογημένος ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, αυτό το μέγα μυστήριο είναι το μυστήριο του Θεού, της δυνάμεως και της αγαθότητος. Αυτό σοφίζει τον άνθρωπο, έχει δικαίωμα μετά στη γνώση. Διότι κατόπιν αυτού, αυτά που νιώθει και αισθάνεται και βλέπει και ακούει και λέει, έχουν σχέση με το Άγιο Πνεύμα. Δεν είναι λόγια έτσι. Είναι λόγια σοβαρά, λόγια που πρέπει να ακούγονται. Η Θεία Ευχαριστία είναι ένα από το μεγαλύτερο θαύμα που δείχνει τη δύναμη του Θεού. Και εμείς στο χρώμα και στο σχήμα του άρτου και του ίνου και στη γεύση του άρτου και του ίνου που αισθανόμαστε, δεν μπορούμε να δούμε πιο βαθιά σώμα και αίμα Χριστού. Δεν το βλέπουμε, αλλά το πιστεύουμε. Και πίστη θα πει εμπιστοσύνη. Έχουμε εμπιστοσύνη στα λόγια των Πατέρων. Έχουμε εμπιστοσύνη στα λόγια του Χριστού. Και γιατί έχουμε εμπιστοσύνη? Γιατί έχουμε αποδείξει ότι ισχύουν. Όταν έχεις αποδείξει ότι ισχύει κάτι, το πιστεύεις. Έστω και αν δεν το βλέπεις.
Ότι λέμε ότι αυτό το σύμπαν το έφτιαξε ο Θεός. Δεν τον έχουμε δει το Θεό. Δεν παρουσιάζει το Θεό στους ανθρώπους. Ο Χριστός παρουσιάστηκε. Θεός επί γης. Ο Πατέρας δεν παρουσιάστηκε. Αλλά είναι δυνατόν να μην πιστεύουμε στο Θεό, επειδή δεν τον έχουμε δει. Αλλά και τον γήινο Πατέρα μας δεν έχουμε δει, που μας έκανε. Τον έχουμε δει. Τον επιστεύουμε όμως. Έχουμε λόγους να πιστεύουμε στον γήινο Πατέρα μας, ότι αυτός είναι ο αληθινός Πατέρας μας. Έτσι για το Θεό, ότι υπάρχει και είναι αληθινός. Έχουμε τις αποδείξεις της εσωτερικής πίστης, των εσωτερικών οφθαλμών, της νόησης. Αυτό είναι που διαβγάζει τον ήλιο της δικαιοσύνης και του δίνει υπόσταση. Δεν πιστεύουμε μόνο σε αυτά που βλέπουμε, αλλά και στα σωστά διανοήματα που κάνουμε, πιστεύουμε. Σε νόμους πνευματικούς. Η Αγία Κοινωνία δεν συγκρίνεται σαν μυστήριο με άλλα μεγάλα πράγματα που έγιναν. Το σώμα και το αίμα του Χριστού. Το σώμα και το αίμα του Χριστού πέθανε, το σώμα του Χριστού και αναστήθηκε. Και μετά έδωσε την Αγία Κοινωνία. Ή μάλλον έδωσε πρώτα την Αγία Κοινωνία, αλλά για πάντα. Δεν την έδωσε μόνο για εκείνη την ώρα που θα γινόταν ο μυστικός δείπνος, αλλά την έδωσε για πάντα, για όλους τους χριστιανούς και για όλες τις εποχές. Οι Ισραηλίτες έχουν σαν ορόσημο το πέρασμά τους από τη ζωή της δουλείας, της σκλαβιάς που είχαν στους Αιγυπτίους, όταν περάσανε στην ελευθερία απέναντι την Ερυθρά Θάλασσα. Αυρώσεις πως είναι. Δίχως να βρέξουνε πόδια. Γιατί έγινε το θαύμα με τον Μωυσή. Ο Μωυσής χτύπησε τη θάλασσα και χωρίστηκε η θάλασσα και πέρασε ο λαός. Ώρες ήταν χωρισμένη η θάλασσα. Και ξαναχτύπησε και ενώθηκαν τα κύματα και ο Φαραώ που είχε μπει μέσα πνίγηκε. Ιστορικό δεν είναι? Είναι δυνατόν να μην είναι ένας λαός να πιστεύει κάτι που δεν υπάρχει? Έγινε. Και το πιστεύουμε. Δεχόμαστε εμείς την Παλαιά Διαθήκη. Όχι με κάτι στραβά που έχει. Να προσέξουμε, υπάρχει διάκριση. Όχι με αυτούς που πυρνεύανε, μιχεύανε και προσκυνάγανε τα είδωλα, το βάρ και τέτοια. Πιστεύουμε σε αυτούς. Πιστεύουμε στην ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης και κυρίως στις προφητείες για τον Χριστό και στους νόμους του Μωυσή. Οι 10 εντολές υπάρχουν από την Παλαιά Διαθήκη. Ο Χριστός δεν τις αμφισβήτησε τις 10 εντολές. Ό,τι ήταν να διορθώσει, ο Χριστός το διόρθωσε. Αλλά δεν αμφισβήτησε πράγματα από την Παλαιά Διαθήκη ή γεγονότα. Μιλάει ο Χριστός για τους προφήτες. Ο προφήτης τάδε που είπε εκείνο, ο προφήτης ο άλλος που είπε το άλλο, θα επιβεβαιώνει ο Θεός, ο Χριστός, στους λόγους του. Δεν μιλάει για τον Μωυσή. Ο Μωυσής σας έδωσε το μάνα, λέει. Αλλά όσοι φάγατε από το μάνα, όταν ήρθε η σειρά σας να πεθάνετε, πεθάνατε. Και ας είχατε φάει όσο μάνα είχατε φάει στην έρημο. Επί 30 χρόνια έστελνε κάτι νυφάδες και τρώγανε οι Εβραίοι αυτό το πράγμα, το οποίο ήταν γλυκό σαν τηγανίτα, όπως το περιγράφω. Αλλά έχει όλα τα συστατικά που μπορεί να έχει η υγιεινή τροφή, όλες οι υγιεινές τροφές. Τα έχει συγκεντρώσει ο Θεός σε αυτό το πράγμα, το οποίο έπεφτε τη νύχτα και το μαζεύανε το πρωί και παίρνανε μια μερίδα όλοι και δεν κρατιότανε, την άλλη μέρα χάλαγε. Δεν αποθηκευόταν αυτό. Γιατί? Για να έχουν πίστη οι Εβραίοι ότι την άλλη μέρα πάλι ο Θεός θα μας δώσει να φάμε. Γι' αυτό γινόταν αυτό το φαινόμενο. Και τους είπε ο Χριστός, το μάνα που φάγατε στην Αίγυπτο εσείς, οι προγονείς σας δηλαδή, τους είπε στους Φαρισαίους, φάγατε μάνα από την Αίγυπτο, σας έστειλε ο Θεός το μάνα. Αλλά με αυτό το μάνα θάνατε. Αλλά να ξέρετε, λέω, ότι εγώ είμαι το αληθινό μάνα. Όποιος με τρώει και με πίνει δεν πεθαίνει. Βαριά τα λόγια του Χριστού. Δεν πεθαίνει πνευματικά. Έρχεται στο Θεό αυτός
ακούει τις εντολές μου. Θα πίνετε και το αίμα μου και θα τρώτε το σώμα μου, είπε ο Χριστός στους μαθητές. Και γενικώς αυτό έκαναν οι μαθητές από τις πρώτες εβδομάδες που άρχισαν να συγκεντρώνονται και να κάνουν τις αγάπες, όπως τις έλεγαν, και να μιλάνε για τον Χριστό. Ο καθένας έλεγε αυτό, την εμπειρία που είχε. Δεν είχαν την Καινή Διαθήκη τότε, είχαν μόνο την Παλαιά Διαθήκη. Αλλά η Καινή Διαθήκη δημιουργήθηκε από τους πρώτους χριστιανούς. Μαθητές του Χριστού, όπως ήταν ο Ιωάννης και ο Ματθαίος, και ακόλουθους των μαθητών του Χριστού, όπως ήταν ο Λουκάς και ο Μάρκος. Μεγαλύτερο θαύμα, λέτε, ήταν το πέρασμα από τη σκλαβία. Καλό είναι αυτό. Και εμείς γιορτάζουμε την 28 Οκτωβρίου σαν ημέρα απελευθερώσεως από τους Τούρκους. Καλά και Άγια κάνουμε. Σωστά, να μην ξεχνάμε. Οι Εβραίοι μας Πάσχα, που θα πει στα Ιωραϊκά πέρασμα, και το έχουμε πάρει και εμείς κοντολογής, όλοι οι λαοί λένε τη λέξη Πάσα, Πάσο, Πασό. Οι Ισπανοί λένε Πάσα, Πασάδο, περνώντας. Και οι Ιταλοί το λένε. Και το λέμε και εμείς, Πάσο. Εκεί στο μπάρε πάνω είναι το Πάσο. Περνάει δηλαδή. Πάσα, λένε οι ποδοσφαιριστές, δώσε μου Πάσα. Από πού είναι? Από αυτή τη λέξη. Που σημαίνει πέρασμα. Εμείς όμως το δικό μας Πάσχα δεν είναι γήινο να περάσουμε από ένα μέρος σε ένα άλλο. Είναι να περάσουμε από αυτή τη ζωή στην αιωνιότητα. Αυτό είναι κυρίως το Πάσχα των Ορθοδόξων. Το πέρασμα από αυτή τη ζωή της φθοράς στη ζωή της αυθαρσίας. Αυτό λέμε εμείς Πάσχα. Και γίνεται μέσω του Χριστού. Γι' αυτό το γιορτάζουμε το Πάσχα. Γιορτάζουμε το Χριστό που μας πέρασε από τη φθορά στην αυθαρσία. Από το χρόνο στο άχρονο, στην αιωνιότητα. Αυτή είναι η διαφορά των δύο Πάσχα. Του Εβραϊκού, που είναι το γήινο, και του Χριστού, που είναι το ουράνιο Πάσχα. Οι Εβραίοι όμως είχαν κακοφορμήσει εκείνο τον καιρό που ήταν ο Χριστός. Γι' αυτό κατέβηκε ο Χριστός για να τους πει τα χάλια τους. Όχι μόνο οι Εβραίοι, και οι Έλληνες ήταν έτσι. Και οι Ρωμαίοι, ακόμα χειρότερα οι Ρωμαίοι. Οι Ρωμαίοι σφάζαν τους δούλους για έτσι, γιορτάζανε. Στα γενέθλιά του ανέρωνα έσφαξε 300 δούλους. Καλό παιδί. Ο καλύτερος από αυτούς είχε σκοτώσει τη μάνα του. Ο μόνος αυτοκράτορας που ήταν συνετός και αυτό ήταν ο Μέγας Κωνσταντίνος. Πρώτα-πρώτα λέει θα με καλείτε Άγιο, όπως οι άλλοι λέγανε ήταν. Όχι Άγιο, Θεοί. Δεν θα με λέτε Θεό, δεν είμαι Θεός, εγώ άνθρωπος είμαι. Ο Μέγας Κωνσταντίνος. Για πήγαινε να πεις στους Κέσαρες ότι δεν είναι Θεοί, σου παίρνω το κεφάλι. Δεν με προσκυνάς, για Θεό, σου παίρνω το κεφάλι. Γιατί σκοτώναν τους χριστιανούς, ξέρετε? Γιατί λέει προσκύνησε τον, ναι. Θεός είναι αυτός, ο Κέσαρας είναι Θεός. Και ο χριστιανός έλεγε εγώ δεν προσκυνάω ανθρώπους, προσκυνάω μόνο τον Ιησού Χριστό που είναι Θεός. Βάλτε το στον τροχό, βάλτε το στην πυρά, βάλτε το στο βραστό νερό, να δούμε να αλλάξει γνώμη, να συνέλθει. Προσκυνάει ένα σταυρωμένο. Και αναστημένο του λέγανε αυτοί. Δεν είναι ιστορικά αυτά. Να μην τα ξεχνάμε. Τι τραβήξαν οι πρώτοι μάρτυρες του Χριστού. Μεγάλη υπόθεση. 11 εκατομμύρια μάρτυρες έχει ο χριστιανισμός. Και ένας αυτοκράτορας ήρθε, έβγαλε ένα διάταγμα, το διάταγμα των Μεδιολάνων, και βγήκαν από τις κατακόμβες οι χριστιανοί. Και ανακουφιστήκαν και οι ιδωλολάτρες, γιατί σκοτώναν και τους ιδωλολάτρες, πιστεύανε στον ήλιο. Αυτοί πήγαιναν μπροστά στον Κέσσαρα και λέει: δεν προσκυνάμε τον Κέσσαρα, προσκυνάμε τον Θεό ήλιο. Πάρ' του και αυτόν το κεφάλι. Οποιοδήποτε δεν προσκύναγε Θεό τον Κέσσαρα, τον εκάστοτε Κέσσαρα, έπρεπε να πεθάνει. Έχεις άλλη θρησκεία από τον Κέσσαρα, τι είναι αυτά τα πράγματα? Δεν στέκουνε. Καταργήθηκαν από τον Μεγάλο Κωνσταντίνο με το διάταγμα των Μεδιολάνων της άνεξη θρησκείας. Ο καθένας θα έχει τη δικιά του θρησκεία. Τα έχουμε πει χιλιάδες φορές, ίσως έχετε βαρεθεί να τα ακούτε από μένα, ναι, αλλά εγώ επιμένω και τα λέω.
Μωυσής χτύπησε μια πέτρα στην έρημο. Λέγανε, τι μας έφερε στην έρημο να πεθάνουμε από τη δίψα. Δίψαγε ο λαός. Τέτοιο έδειξε ο Μωυσής. Γονάτισε ο Μωυσής κάτω από ένα δέντρο, λίγο πιο μακριά από αυτούς, και είπε, Θεέ μου, αυτοί θα με λιθοβολήσουνε, θα με σκοτώσουν εδώ πέρα. Κάνε κάτι να βρούμε νερό. Και του λέει, πήγαινε και χτύπησε αυτό το βράχο. Πήρε το ραβδί το Μωυσής, χτύπησε το βράχο και βγήκε νερό. Και ήπιε όλος ο λαός. Και γεμίσανε και τα μπουκάλια τους και αυτά που είχαν, ό,τι είχαν εκεί, για να συνεχίσουν την πορεία τους μέσα στην έρημο. Ήπιανε νερό μέσα στην έρημο από ένα βράχο. Μεγάλο θαύμα. Δεν είναι το ίδιο με την Αγία Μετάληψη. Τίποτα, κανένα θαύμα στον κόσμο δεν υπερβαίνει την Αγία Μετάληψη. Αν είχαμε πολύ χρόνο, θα σας έλεγα ότι τα αιτήματα του Αριστοτέλη, το πού, πότε, γιατί, μετά, από, προς, ποιος, πότε κλπ. Έχει 10 ερωτήματα, νομίζω 12, 10 ερωτήματα, έχουν απαντηθεί με την Αγία Γραφή. Έχουν απαντηθεί με την Καινή Διαθήκη, έχουν απαντηθεί με τη θυσία του Χριστού, με το αίμα του Χριστού. Και όχι μόνο αυτό, αλλά υπερβαίνει και τη λογική. Είναι υπέρλογο, διότι είναι ένα μυστήριο το οποίο δεν φαίνεται. Δεν αισθάνεσαι ότι τρως σώμα ανθρώπου, ούτε ότι πίνεις αίμα ανθρώπου. Κι όμως εκεί κρύβεται το μέγα μυστήριο της Αγίας Κοινωνίας. Είχε πει ο Χριστός, ελάτε εδώ λέει, μαθητές μου είσαι εσείς 12, ναι, εσείς οι 70 είστε μαθητές μου, ναι λένε αυτοί, εντάξει, ακούστε αυτό. Όποιος, εγώ διατάζω τώρα, λέει ο Χριστός, δεν φάει το σώμα του Υιού του ανθρώπου και δεν πιει το αίμα του, εννοούσε τον εαυτό του ο Χριστός, γιατί τον έλεγε Υιό του ανθρώπου για να μην σκανδαλίζει τους Εβραίους που λέγανε ότι έχει Υιό ο Θεός, από πώς που έχει Υιό ο Θεός, ένας είναι ο Θεός, δεν υπάρχει Υιός. Και τους είπε ο Χριστός, δεν μου λέτε, λέει, με πνεύμα Άγιο δεν μιλάει ο Δαβίδ. Ναι, λένε, με πνεύμα Άγιο, βέβαια. Λοιπόν, γιατί λέει εκεί πέρα, είπε ο Κύριός μου, κεφαλαίο Κύριος, Θεός μου δηλαδή, στον άλλο Θεό μου και συνομιλήσανε, ποιοι είναι οι δύο αυτοί Θεοί. Τα μαζέψανε οι σοφοί γέροντες και οι νέοι Φαρισαίοι και όπου φύγει, φύγει. Πού να δώσουν απάντηση σε αυτήν την ερώτηση. Ποιος είναι οι δύο Κύριοι, όπως λέει ο Δαβίδ, είπε ο Κύριός μου στον Κύριό μου. Και λέει, είναι λογικό ο Δαβίδ να ονομάζει τον απόγονό του Κύριο. Ποιος παππούς λέει τον εγγονό του Κύριέ μου. Άρα υπάρχει ένας Κύριος σε όλη την υπόθεση της ιστορίας. Τον ευρήκατε. Σε να τους λέει, τον έχετε εδώ. Και όταν πήγε μέσα στο ναό για πρώτη φορά να κηρύξει, και ξέρετε, λένε, θα πούμε και αυτό. Πού ήταν ο Χριστός από 12 μέχρι 30 χρονών, αν γράφανε και την ιστορία που ήταν ο Χριστός από 12, το Ευαγγέλιο θα ήταν διπλάσια. Αποφύγανε λοιπόν μερικά τα οποία δεν είχαν και δώσει πολύ σημασία. Και βγάλανε τον Χριστό στα 30, γιατί στα 30 μπορούσε να διδάξει. Δεν δίδαξε πριν από τα 30 ο Χριστός. Θα ήταν παράνομος. Ο Μωυσής έλεγε: δεν μπαίνει κανένα στη συναγωγή να κάνει το δάσκαλο, να γίνει ραβή, αν δεν είναι 30 χρονών. Είσαι 30 χρονών, για μπες να μας τα πεις. Τι έχεις να μας πεις, να σε ακούσουμε. Θες να μπεις μέσα να μιλήσεις. Ωραία. Είσαι 30 χρονών, μπες. Για 12 χρονών όμως, μίλαγε με τους σοφούς τρεις μέρες και τον ψάχνανε οι γονείς του. Η Παναγία και ο Ιωσήφ. Τον ψάχνανε. Πού τον έβρισκανε, στο ναό. Τι να κάνει, να συνομιλεί με τους γέρους. Να τους διδάσκει δηλαδή με λίγα λόγια. Τι τους δίδασκε. Ένα παιδάκι 12 χρόνων μπορεί να κρατήσει 40 σοφούς με ανοιχτό το στόμα. Εκεί φαίνεται η θεότητα του Χριστού, για όσους δεν καταλαβαίνουν. Εκεί φαίνεται η θεότητα του Χριστού. Ήταν Θεός από 12 χρόνων ο Χριστός. Από ότι εγγεννήθηκε ήταν Θεός. Και άνθρωπος βέβαια, θεάνθρωπος. Έπρεπε να έχω άλλο τόσο χρόνο για να σας εξηγήσω για την Αγία Κοινωνία τι θαύμα θαυμάτων είναι και πώς περιγράφεται αυτό. Τίποτα λοιπόν, το σώμα και το αίμα που πίνουμε είναι αχώριστο από την αιώνια ζωή. Γι' αυτό πήγε ο Χριστός στους άλλους, αν δεν φάτε το αίμα μου, δεν σας θέλω. Και φύγανε λέει οι 70, οι 70, λακίσανε και λέει, πολύ σκληρό, πολύ φοβερό να φάμε το αίμα και να πιούμε το αίμα, ανθρώπινο αίμα.
Αλλά μέχρι εδώ σήμερα, αγαπητοί φίλοι, γιατί περάσανε τα όρια της εκπομπής πολύ και θα στεναχωρήσουμε κάποιους άλλους που διαχειρίζονται αυτές τις εκπομπές μετά από το μέρος αυτό και τις βάζουν στο ίντερνετ ή τις περνάνε στην τηλεόραση κάποιοι, και γι' αυτό πρέπει να σταματήσουμε εδώ. Λοιπόν, να είστε καλά μέχρι την επόμενη μας εκπομπή, που αν θέλει ο Θεός πάλι θα συζητήσουμε για τα θέματα αυτά της ψυχής μας, της ζωής μας, της αιωνιότητος. Είναι τα μεγαλύτερα και σπουδαιότερα θέματα που υπάρχουν σε αυτόν τον κόσμο. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά μέχρι τότε. Χαίρετε.